Έχουμε φτάσει σε ένα κομβικό σημείο στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, γιατί αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων από τα χτυπήματα που έχουν γίνει αυτές τις ημέρες σε ορισμένα σημεία μέσα στη Γάζα, όπως στον προσφυγικό καταβλισμό της Τζαμαλίγια, που ήταν ένας χώρος ασφαλής για τους αμάχους και σίγουρα έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στην περιοχή, είπε ο κ. Μάνος Καραγιάννης, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College of London, μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις του Earth News και τους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλημίτζο και Χριστίνα Βίδου. Όπως επισήμανε, το πρόβλημα του Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν είναι στρατιωτικό, είναι πολιτικό και εκτίμησε πως πρέπει να δει αυτή τη στιγμή το δάσος και όχι το δέντρο. Το δάσος είναι οι σχέσεις του με τους Ιορδανούς, με τους Αιγύπτιους, με τους Σαουδάραβες και το δέντρο είναι η Χαμάς. Όπως επισήμανε, η Ιορδανία έχει κάνει ανάκληση του πρέσβη από την Ιερουσαλήμ για διαβουλεύσεις. Η Αίγυπτος έχει αρχίσει και πιέζεται εσωτερικά γιατί υπάρχουν διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων. Υπάρχει συσσωρευμένη οργή για όλα αυτά που συμβαίνουν. Επομένως, εάν το Ισραήλ δεν επιδείξει αυτοσυγκράτηση και συνεχιστούν αυτά τα χτυπήματα, μετά θα έχουμε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Και σημείωσε πως την πρωτοβουλία την έχει καθαρά η κυβέρνηση του Ισραήλ. Πρέπει να κάνει στοχευμένες κινήσεις ενάντια στη Χαμάς. Και συμπλήρωσε, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν ήδη αρκετές επικρίσεις και από χώρες τις οποίες δεν θα τις χαρακτήριζε κάποιος φιλοπαλαιστινιακές, όπως για παράδειγμα η Νορβηγή. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας προσπαθούσε να κρύψει την οργή του προχθές σε μια σύνοδο σκανδιναβικών χωρών. Ο χρόνος δεν κυλάει υπέρ του Ισραήλ. Είναι μια χώρα αναγνωρισμένη που υπόκειται στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Περιμένεις από μια δημοκρατική χώρα να επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση. Αν κρίνω από τις διαδηλώσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, μέσα στην ίδια την Αμερική, γίνονται μεγάλες διαδηλώσεις. Στα πανεπιστημιακά ιδρύματα υπάρχουν πολλές αντιπαραθέσεις. Υπάρχουν αρκετοί φοιτητές οι οποίοι είναι υπέρ των Παλαιστινίων. Άρα ο πολιτικός χρόνος σίγουρα δεν είναι ανεξάντλητος, τόνισε. Όπως εκτίμησε, το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι στρατιωτικό. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι στρατιωτικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολιτικό. Πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, με τους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εκεί που το Παλαιστινιακό ήταν στα αζήτητα της ιστορίας, ξαφνικά βγαίνει η Αμερικανική κυβέρνηση και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, η δικιά μας κυβέρνηση, και λέει ότι πρέπει να υπάρχει μία λύση δύο κρατών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.